Κοιτάξτε, έχω ξαναπεί ότι οι επαφές τέτοιου υψηλού επίπεδου καλό είναι να γίνονται αν υπάρχει κάτι το οποίο έχει προετοιμαστεί και θα έχουμε αποτελέσματα. Γιατί η ιστορία η πρόσφατη των τελευταίων τριών, θα έλεγα, κυβερνήσεων σε τέτοιου είδους επαφές δεν έχει φέρει αποτελέσματα. Αυτή είναι η ομοίη πραγματικότητα. Οπότε είμαι επιφυλακτικός όπως ήμουν ανέκαθεν. Τώρα, ότι έχουμε μια πρόκληση για το ΝΑΤΟ, ότι δύο χώρες είναι σύμμαχοι στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και ότι έχουμε μια ρωσική επιθετικότητα απέναντι στην Ουκρανία που το ΝΑΤΟ συλλογικά αντιμετωπίζει, αυτό είναι μια ειδική συγκυρία, δεν υπάρχει εμβολία. Να πω και κάτι άλλο με την ευκαιρία. Mm-hmm. Επιτρέψτε μου, κοιτάξτε, επειδή όντως είμαστε στην πιο δύσκολη φάση από το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, του ψυχρού πολέμου, πάρα πολύ δύσκολη φάση, είναι δύο θέματα τα οποία θα πρέπει να μας απασχολούν. Το λέω και στους συναδέλφους σας και το γράφω τις τελευταίες μέρες. Το ένα είναι με τις κυρώσεις, θα είμαι σύντομος, εάν απλώς προσθέτουμε κυρώσεις που είναι δικαιολογημένες και αναγκαίες, αυτονόητο. Τότε θα φτάσουμε σε ένα διέξοδο. Νομίζω χρειαζόμαστε μια στρατηγική στόχευση των κυρώσεων. Τι ακριβώς θέλουν να πετύχουν οι κυρώσεις. Το Κρεμλίνο μπορεί να αρχίσει να φαντάζεται ότι θέλουν να πετύχουν και αλλαγή καθεστώτος εκεί. Mm-hmm. Και με ποια διαδικασία θα βγούμε, ποια θα είναι η έξοδος για τη Ρωσία, για την Ουκρανία, για τις κυρώσεις. Αυτό δεν εξαρτάται και από το πεδίο. Προφανώς, αλλά εξαρτάται και από το κατά πόσον υιοθετούμε τη μία από τις δύο λογικές. Η μία λογική λέει άσε τον αντίπαλο να μαντεύει. Για να μην είναι σαφές τι θέλουμε. Η άλλη λογική με την οποία συντάσσουμε πλήρως λέει πρέπει να υπάρχει ένα σαφές χρονοδιάγραμμα και επίσης μια σαφή στόχευση. Αν κάνετε αυτό, θα αποκλιμακωθεί εκεί και ούτω καθεξής. Η Ρωσία-Ουκρανία έχει πάρα πολύ βαθιά ιστορική, ας το πούμε, στις τελευταίες δεκαετίες τουλάχιστον βάση. Οπότε, αν μπούμε σε αυτό, πράγματι θα τι πάμε θα πολύ. Θα δούμε βαθιά. Εδώ τώρα. Εσείς πώς εκτιμάτε ότι θα λήξει αυτός ο πόλεμος? Κοιτάξτε, ο μόνος τρόπος για να λήξει, χωρίς να πάμε σε μια σύραξη που η Ρωσία μπορεί να χρησιμοποιήσει και τακτικά πυρηνικά, όχι στρατηγικά, αλλά τακτικά θα μπορούσε, φαντάζομαι δεν είναι πολύ αιρετικό αυτό που λέω, είναι να πάμε σε μια συζήτηση, σε μια ειρήνευση. Η διαφορά των δύο πυρηνικών μπορείτε να την εξηγήσετε για να την καταλάβει και ο κόσμος. Τα στρατηγικά πυρηνικά είναι αυτά τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε τεράστιες αποστάσεις για να πλήξουν με τρομακτικές συνέπειες που δεν θέλουμε να τις σκεφτόμαστε και δεν έχουμε λόγο να τις σκεφτόμαστε, να είμαι σαφής. Τα τακτικά είναι αυτά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν περιορισμένα στο πεδίο. Τοπικά, λοιπόν, εκεί. Στο πεδίο της μάχης, έτσι. Να πω το εξής λοιπόν, ότι εν ώψη αυτής της κατάστασης που είναι η πιο δύσκολη από το τέλος του ψυχρού πολέμου, το δεύτερο συμπέρασμα πρέπει να βγάλουμε, το πρώτο αφορά τις κυρώσεις και είναι κρίσιμο γιατί θα γονατίσει η Ρωσία και πρέπει, έτσι, να είμαι σαφής, αλλά θα τρωθούμε και εμείς στη Δύση και κάποιοι περισσότερο από άλλους, και άλλα πρέπει να υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα. Το δεύτερο είναι ότι πρέπει να θυμόμαστε ως Έλληνες ότι αυτό που γίνεται τώρα τι σημαίνει τελικώς. Σημαίνει ότι η Ρωσία παραβιάζει το εθνές δίκαιο, εισέβαλε σε μια. Βεβαίως, όλα αυτά τα έχουμε πει. Σημαίνει πως απέτυχε η αποτροπή. Mm-hmm. Έτσι, δεν απετράπει η Ρωσία να το κάνει αυτό, παρότι οι Αμερικανικές και οι Βρετανικές μυστικές υπηρεσίες μας έλεγαν ότι θα γίνει, και κάποιοι ήμασταν και επιφυλακτικοί. Και θα πω καλά κάναμε, άρα γιατί αλίμονο ανακολουθούμε κάθε φορά τι λένε οι μυστικές υπηρεσίες. Αλλά όταν ξεκινήσει ο πόλεμος, είναι οι συνθήκες διαφορετικές. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Κανείς σόφρον άνθρωπος στη Δύση δεν θέλει να εμπλακούμε με τη Ρωσία σε ένα πόλεμο. Θέλει αντιθέτως την ειρήνευση. Και να θυμίσω και το περίφημο ουέτης ητημένης. Έτσι. Εάν ξεκινήσει ο πόλεμος, ιστορικά είναι ελάχιστες οι περιπτώσεις που τα εδάφη που έχεις κερδίσει με αίμα τα δίνεις πίσω στην αρχή τουλάχιστον της διαπραγμάτευσης. Άρα το να φανταζόμαστε ότι η Ρωσία κάποια στιγμή θα πει τώρα, ξέρετε, για να γίνει διαπραγμάτευση, ξαφνικά αποσύρω όλα τα στρατεύματα έξω από τον Ντονμπάς, αφήστε τι γίνεται στις θάλασσες κάτω. Mm-hmm. Για να συζητήσουμε. Αυτό είναι σενάριο για μένα επιστημονικής φαντασίας. Σπανιότατα έχει συμβεί. Εσείς τι πιστεύετε, θέλει να καταλάβει όλη τη χώρα τελικά και να διαπραγματευτεί με βάση αυτό το στοιχείο? Νομίζω, τονίζω τη λέξη, όχι. Θέλει τον πλήρη έλεγχο της Αζωφικής θάλασσας και τον κρίσιμο έλεγχο του μεγάλου πετάλου απάνω του βόρειου της Μαύρης θάλασσας και θέλει δυνατόν να ρίξει το καθεστώς την κυβέρνηση, τέλος πάντων, όπως προέκυψε στο Κίεβο. Αλλά όχι να κατέχει την Ουκρανία, ούτε μπορεί να το κάνει. Μιας και το λέτε, για να πέσει ο Ζελένσκι πρέπει να πέσει και το Κίεβο? Δεν είναι αυτονόητο αυτό. Mm-hmm. Αυτό θα εξαρτηθεί από την κυβέρνηση Ζελένσκι, από τους δυτικούς συμμάχους, έτσι, γιατί είναι κάπως περίεργο να έχει κανείς τη θέση του θεατή, να προτρέπει ανθρώπους να σκοτώνονται και να μην μπορεί να τους βοηθήσει. Mm-hmm. Άρα, τι περιμένουμε, να κερδίσει η Ουκρανία στο πεδίο? Μακάρι να το δούμε. Εάν αυτή η ιστορία με τα αεροπλάνα έχει κάποιο νόημα? Τα πολωνικά εννοώ, που έχει πει η Αμερική, πώς θα γίνει. Διερωτώμαι πώς θα γίνει και διερωτώμαι επίσης, ως μη ειδικός όμως, έτσι οφείλω να το πω σε αυτό το σημείο, διερωτώμαι από την πλευρά της ανάλυσης, όχι της στρατιωτικής γνώσης, πρώτον πώς θα γίνει πρακτικά και δεύτερον αν έχει την αξία που δίνουμε ότι έχει. Ναι. Υπάρχουν τόσοι πιλότοι που θα τα πετάξουν, είναι τόσο αξιόμαχα τα συγκεκριμένα αεροπλάνα? Διερωτώμαι. Η Πολωνία ζητάει, επιτρέψτε μου κύριε Αναστασοπούλου, να αντικατασταθούν με άλλα αμερικανικά συγχρονικά.